Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Στα όρια του θα φτάσει ο Λυκούργος με την Χαϊδό, θέλοντας να κάνει το επόμενο βήμα με την αγαπημένη του και μην αντέχοντας άλλο αυτό το βασανιστικό κρυφτό, της βάζει ένα γερό τελεσίγραφο. Η Χαϊδό πέφτει από τα σύννεφα. Ο Λυκούργος την κοιτάζει στα μάτια και της ξεκαθαρίζει πως ή θα παντρευτούν, ή θα χωρίσουν οριστικά. Η Χαϊδό δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει όσα ακούει, πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος που αγαπάει τόσο πολύ να την πιέζει με ένα τόσο λεπτό θέμα. Η ίδια έχει αποφασίσει να φροντίσει την εγγονή της, να σταθεί δίπλα στον γιο της που έχει να αντιμετωπίσει μια σκληρή δίκη, ενώ παράλληλα στοχεύει να χαρίσει στη Βασιλική την ίδια αγάπη που είχε στην Στέλλα της. Ο Λυκούργος όμως δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να ζει στα κρυφά αυτόν τον έρωτα, δεν αντέχει αυτή την τροπή που κουβαλάει μαζί της η Χαϊδό για ένα τόσο όμορφο συνέστημα. Έτσι τη ζητάει να τον παντρευτεί δίνοντας μάλιστα τελεσίγραφο. Η Χαϊδό προσπαθεί να τον αποφύγει όμως ο Λυκούργος είναι κάθετος. Εάν δεν του πει το μεγάλο ναι, θα την χωρίσει και ο καθένας θα πάρει τον δικό του δρόμο. Ο Κλειός στενεύει. Θα φανεί θετική η Χαϊδό μπροστά σε αυτή την πίεση. Η μεγάλη ανατροπή πλησιάζει. Θα μείνει το ζευγάρι ενωμένο. Η ιστορία αυτή θα μας θυμίσει την κατάληξη του Μάνου και της Μαρίνας. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.